Έλεγε η συνάδελφός μας η Έφη Τριήρη ότι ήδη τα εταιρικά αποτελέσματα του Α τριμήνου στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η ύφεση είναι παρούσα στην αμερικανική οικονομία. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση για τη μορφή της συγκεκριμένης ύφεσης, τα βάθη της δηλαδή και την ενδεχόμενη διάρκειά της? Για να απαντήσω στο τελευταίο σημείο της ερώτησής σας, η ύφεση από ό,τι φαίνεται θα έρθει στην αμερικανική οικονομία, αλλά θα είναι ήπια. Άλλωστε η ύφεση είναι σκοπούμενη, δηλαδή είναι επιθυμητή. Την επιδιώκουμε μέσω της ανόδου των επιτοκίων. Διότι εδώ, όπως και όταν αρρωσταίνουμε μέσα από τον πυρετό και από την ταλαιπωρία την οποία περνάμε, πάμε για να εξηγιάνουμε την κατάσταση του σώματός μας, έτσι και στην οικονομία ο πληθωρισμός για να φύγει θα πρέπει να περάσουμε μέσα από την ύφεση, μέσα από μια ταλαιπωρία. Λοιπόν, δεν θα κρατήσει για πολύ όμως από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, διότι δεν θα μπορέσει και η ΦΕΔ, όπως και η ΕΚΤΑ άλλωστε από εδώ, να επιμείνει πολύ στην άνοδο των επιτοκίων για να μπορέσουμε να καλμάρουμε τον πληθωρισμό μέσω πρόθεσμα και όχι πια άμεσα πρόθεσμα, όπως ήταν ο πρώτος στόχος ότι σε ένα-δύο χρόνια να τελειώνουμε με τον πληθωρισμό. Δεν θα τελειώσουμε σε ένα-δύο χρόνια με τον πληθωρισμό, θα πάμε πιο κάτω και αυτό με αντίτιμο τι, να περάσουμε την ύφεση ηπιότερα παρά σκληρότερα και να φύγει ταχύτερα ο πληθωρισμός. Άρα, συμπερασματικά, θα περάσει μια ελαφρά ύφεση η οικονομία των ΗΠΑ, δεν θα είναι ενισχυτική. Στην άκρη του δρόμου, σε δύο χρόνια το πολύ, θα έχει πέσει ο πληθωρισμός κοντά στο 2-2,5%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής είμαστε βλέποντας και κάνοντας από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Γκλεζάκο, και στα ελληνικά πράγματα. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης και διεθνώς. Πάμε επίσης, όλος ο κόσμος πάει βήμα-βήμα. Είμαστε σε εποχές περίεργες και μεταβατικές, αλλά όχι πάρα πολύ άσχημες από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Όχι πολύ άσχημες και εμείς άλλωστε είμαστε εν αναμονή και της επενδυτικής βαθμίδας. Έτσι. Αν όλα τα πράγματα πάνε καλά και δεν αρχίσουν τις ογυρίσματα σε μεταρρυθμίσεις κλπ. Εδώ στο 23 ή στις αρχές του 24 θα έχουμε την επενδυτική βαθμίδα με τις θετικές συνέπειες που έχετε αναδείξει και την εκπομπή σας και που για να πούμε με δύο κουβέντες θα πέσει το κόστος χρήματος και θα είναι όλοι ωφελημένοι, νοικοκυρία και επιχειρήσεις. Η επιδηματική πολιτική που άσκησε η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 4 χρόνια της θητείας της, πιστεύετε ότι μπορεί να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια ή θα πρέπει σιγά σιγά το κράτος να σταματήσει αυτό το θέμα των επιδομάτων και να μπει μπροστά η πραγματική οικονομία, κύριε Γκλεζάκο, και με θέμα μισθών να αυξηθούν αλλά και οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο δυνατές? Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Όχι γιατί δεν έχουν ανάγκη οι άνθρωποι για επιδόματα, έχουμε ευάλωτες οικονομικά ομάδες, αλλά δεν μπορεί η οικονομία να πάει μακριά έτσι. Μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια το δημόσιο χρέος ανέβηκε κατά 50 περίπου δισεκατομμύρια από τις πάσεις ίσως ενισχύσεις. Ήταν απαραίτητες βεβαίως λόγω της επιδημίας, της πανδημίας και λόγω του ότι πήγε η ενέργεια εκεί που πήγε λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως, ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε τόσο έκτακτες καταστάσεις στη συνέχεια και σε κάθε περίπτωση δεν αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός πολλά ακόμη επιδόματα. Μάλιστα. Άρα, market pass, fuel pass, από εδώ να πας, από εκεί να πας, θα τα ξεχάσουμε. Αν και αυτά είναι τα ιδιότερα, δηλαδή παρεμβάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα της τάξης των 3-4 δισεκατομμυρίων συνολικά τις αντέχει ο προϋπολογισμός. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν τεράστιες παρεμβάσεις με πολλά δισεκατομμύρια και αυτά δεν τάνε. Πάντως σήμερα ανακοινώνει η Ελστάτ τετράμινο, έτσι, έσοδα που πάνε μάλλον εξαιρετικά. Πάμε για πάνω από 1,5 δις το τετράμινο. Ήδη θυμίζω στο τρίμηνο είχαμε έσοδα ελληνική οικονομία πάνω από 13 δις. Υπάρχουν έσοδα έτσι και πληρώνουμε κανονικά. Υπάρχουν ο ΦΠΑ που φαίνεται να καταβάλλεται. Γενικά το ηλεκτρονικό χρήμα, κύριε καθηγητά, έχει βοηθήσει έτσι μετά την πανδημία προς αυτή την κατεύθυνση. Ακριβώς προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των φόρων, γιατί πλέον έρχεται στην επιφάνεια ένα κομμάτι της παραοικονομίας. Ξέρετε, κύριε Γκλεζάκο, αυτό που ανησυχεί πολλούς είναι ότι η ελληνική οικονομία, η οποία τα τελευταία χρόνια στηρίζεται κυρίως στις πολύ καλές επιδόσεις του τουρισμού. Αλλά ο τουρισμός, εάν συμβεί ένα τσακ, δηλαδή
μια φυσική καταστροφή, κάτι, και όχι απαραίτητα στη χώρα, αλλά κάπου γύρω μας, είναι μια συνθήκη πολύ ευάλωτη που μπορεί να επηρεάσει τα τουριστικά κύματα. Και επειδή όλο το οικοδόμημα είναι στηριγμένο προσώρα στον τουρισμό, εκεί νομίζω ότι είναι το ευπαθές σημείο της ελληνικής οικονομίας. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σιμλίδου. Διότι μην πάμε μακριά να κοιτάξουμε και την κλιματική αλλαγή που μπορεί να σημαίνει ότι σε 6-7 χρόνια να είναι η Γερμανία κατάλληλη για καλοκαίρι και όχι η Ελλάδα. Για φαντά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση σαφώς και πρέπει να περιοριστεί το βάρος του τουρισμού στο συνολικό βάρος της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αναδιαρθρώσουμε καλύτερα την οικονομία μας, να πάμε προς την βαριά βιομηχανία, προς τις νέες τεχνολογίες, για να είναι δυνατό να σταθούμε και όταν ο τουρισμός δεν θα τραβάει. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η τόσο ωραία κατάσταση στον τουρισμό, αλλά θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για καταστάσεις που ανατρέπονται τα δεδομένα, μια και έχουμε λόγους να ανησυχούμε και, όπως σας είπα, ο βασικότερος είναι η κλιματική αλλαγή.